Η σύντροφός μου γέννησε στις 18 του μηνός ένα υγιέστατο αγοράκι. Ναι. Στο νοσοκομείο Λαμίας. Okay. Την επόμενη μέρα το πρωί διαγνώστηκε με κορονοϊό. Εντάξει. Και μπήκε στη ΜΕΘ, στη μονάδα ιατρικής θεραπείας της Λαμίας. Το μωράκι μας έφυγε για τη Λάρισα για προληπτικούς λόγους. Στο νοσοκομείο. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας διαγνώστηκε το μωρό. Είχε η μητέρα, είχε κορονοϊό ή και το μωρό. Η μητέρα διαγνώστηκε με COVID. Το ευτύχημα είναι ότι ο μικρούλης δεν είχε COVID. Εντάξει, ωραία. Τον πάνε λοιπόν στη Λάρισα. Παρακάτω. Στο Πανεπιστημιακό, ναι. Από εκεί τώρα, στην αρχή δεν μας αφήνανε να το δούμε καν το παιδί, να το δει ούτε η μητέρα καθόλου. Ναι. Με ποια αιτιολογία, κύριε Ηλιόπουλε, τι σας λέγανε? Ότι και εμείς πώς γνωρίζουμε ότι η κυρία αυτή είναι η μητέρα του παιδιού. Πώς γνωρίζουν ότι είναι η μητέρα του παιδιού? Ναι, λέω, το γνωρίζουν στη Λαμία, αφού γέννησε και η γυναίκα μου, η σύντροφός μου. Δηλαδή έφυγε, βγήκε από τη Λαμία η σύντροφός σας και πήγε στη Λάρισα, ναι, ναι, να δει το παιδί και δεν αφήνανε να μπει μέσα να δει το μωρό. Ναι. Δεν μιλάνε, ναι, τα δύο νοσοκομεία μεταξύ τους. Τι να σας πω, δεν το γνωρίζω. Εσείς? Εγώ μίλησα και με τη διευθύντρια της κλινικής εκεί της, των νεογνών. Και μάλιστα με ειρωνεύτηκε σε κάποια στιγμή. Ναι. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη. Με λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Και τι δηλαδή πάνε να κάνουν, να κρατήσουν το παιδί, να σας το δώσουν? Ψάχνουν κάτι, σας ζητήσαν κάτι? Τι τρέχει? Μα ζητήσανε τα χαρτιά της σύντροφός μου. Τους είπα ότι τα χαρτιά της έχουν κατατεθεί εδώ και 4 μήνες στην πρεσβεία και ο φάκελός της είναι πληρωμένος. Απλά κολλιόμαστε στη γραφειοκρατία. Okay. Ξέρετε, κύριε Ηλιόπουλε, αποδεχόμαστε λοιπόν ότι δεν έχει χαρτιά αυτή η γυναίκα. Okay. Πρότιμο. Μπράβο. Δεύτερο κομμάτι. Αποδεδειγμένα με αυτά που λέτε, το παιδί αυτό έχει γεννηθεί από αυτή τη γυναίκα. Γιατί, ναι, δεν μπορεί να δει το παιδί? Είναι η μάνα του. Δεν είναι δηλαδή ότι υπάρχουν καταγγελίες ή υπόνοιες, όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι μπορεί να είναι γεννημένο από άλλη γυναίκα, ότι μπορεί να είναι από πίσω κύκλωμα εμπορίας βρεφών, το οποίο, ναι, είναι, ναι, καλά κάνουν και τα ελέγχουν όλα αυτά. Το ζήτημά μας, ναι, όμως είναι, δεν υπάρχει το νοσοκομείο. Καταρχήν να πούμε στον κόσμο ότι εμείς επικοινωνήσαμε με το νοσοκομείο και μας είπαν ότι η υπόθεση θα παρευρεθεί στον εισαγγελέα ενδεχομένως. Κατά συνέπεια, yeah, από εκεί θα δοθεί μια απάντηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, μια μάνα να μην, έχει το, να μην μπορεί να πάρει το παιδί της, εγώ τα ακούω. Λοιπόν, εγώ... λοιπόν, θα το κοιτάξουμε και σήμερα για να τα ξαναπούμε αύριο, κύριε Ηλιόπουλε. Ωραία, θα τα ξαναπούμε, ωραία, αύριο. Δεν βγαίνει άκρη. Δεν βγαίνει. Κάτι συμβαίνει. Δεν βγαίνει άκρη. Κάτι συμβαίνει.